Ετοιμάσαμε σε κάρτες. Έχουμε στα χέρια μας την απόφαση της Υπουργού Υγείας και την υπογραφή της. Που αφορά στην αποπληρωμή χρεών προμηθευτών στα νοσοκομεία της χώρας, στα 102 νοσοκομεία της χώρας, για το 2005 και το 2006. Πρόκειται για προμηθευτές συγκεκριμένων ειδών. Όχι συνολικά τα χρέη σε όλους τους προμηθευτές. Προμηθευτές υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπαιδικών υλικών. Λέει η απόφαση. Θα παρακαλούσω την Αριστάτη Μπουτζαλή να βρει και να ζητήσει να παρακολουθήσει το θέμα και να βγει στην εκπομπή ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο νέος διοικητής, ο κ. Δουλειεράκης, μήπως και μας διαφωτίσει, και περιμένω παρέμβαση σε γελέα για αυτά που θα σας δείξω. Πάμε στην πρώτη κάρτα. Υπουργείο Υγείας. Ελληνικά νοσοκομεία. Έχουμε έγκριση έκδοσης 102 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για τα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Το συνολικό χρέος, επαναλαμβάνω, για δύο μόνο χρόνια, σε συγκεκριμένους προμηθευτές συγκεκριμένων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών υλικών, ανέρχεται σε 241.500.000 ευρώπουλα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Σας έχω ετοιμάσει τη χρυσή πεντάδα των πιο υπερχρεωμένων νοσοκομείων της χώρας. 102 είναι τα νοσοκομεία. Μπράβο μας, τα Χανιά συμμετέχουν σε μια χρυσή πεντάδα. Είναι πέμπτα στο κατάλογο των μεγαλύτερων θεσιών σε προμηθευτές. Να τα δούμε. Πρώτο στην πεντάδα. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών Ρίο. Το 2005... όφυλαν χρέος, δεν πλήρωσαν στους προμηθευτές 10.253.611 ευρώ. Το 2006, κυρίες και κύριοι, το ποσό των χρεών προς τους προμηθευτές αναλώσιμων ιατρικών υλικών ανήλθε σε 45.531.896 ευρώ. Δηλαδή, από χρονιά σε χρονιά έχουμε 344% αύξηση των χρεών, 3,44 φορές πάνω τα χρέη. Σύνολο χρεών σε προμήθειες το 2005 και το 2006 ένα νοσοκομείο. 55.785.507 ευρώπουλα. Πάμε στο δεύτερο νοσοκομείο. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το 2005 11.700.853 απλήρωτα. Το 2006 12.110.281 ευρώ απλήρωτα. 3,5% αύξηση. Σύνολο χρεών σε προμήθειες για το νοσοκομείο Ιωνίων, το Πανεπιστημιακό, τη διετία 5-6, 23.811.134 ευρώπουλα. Πάμε στο τρίτο νοσοκομείο, που είναι ο Ευαγγελισμός. Το 2005 ο Ευαγγελισμός όφιλε σε προμηθευτές αναλώσιμων 511.778 ευρώ. Το 2006, 21.773.489 ευρώ. 4.154,5% αύξηση, δηλαδή, από χρόνο σε χρόνο, 41,5 φορές παραπάνω. Σύνολο χρεών Ευαγγελισμού για τη διετία 22.285.267 ευρώ. Πουλα να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο χάρτη της υγείας με πραγματικούς όρους και όχι με όρους των μίντια της Αθήνας που βγάλαν χθες τον κύριο Αβραμόπουλο και κάναν τη γλώσσα τους γραβάτα οι δημοσιογράφοι. Πάμε στην κάρτα, συνεχίζουμε. Η χρυσή πεντάδα των πιο υπερχρεωμένων νοσοκομείων της χώρας. Πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης. Δεν είναι το ΚΑΤ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το Αγλαία Κυριακού, δεν είναι ο Άγιος Σάββας, δεν είναι το Μεταξά. Είναι η Μυτιλίνη. Το 2005 όφυλαν 2.894.291 ευρώ. Το 2006 κάθεστε 8.458.855 ευρώ. 192,26% αύξηση. Και πάμε και στο δικό μας, το πέμπτο, το καλύτερο, το χρυσοκεντημένο. Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Το 2005 λοιπόν χρωστάμε 595.498 ευρώ
στους προμηθευτές αναλώσιμων ιατρικών υλικών. Το 2006 χρωστάμε 10.371.765 ευρώπουλα, 16,4 φορές απάνω, αύξηση 1.641,6%, σύνολο χρόνο σε προμήθειες 2005-2006, 10.967.263 στο νοσοκομείο Χανίων. Πάρτε λίγο την κάρτα. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Το νοσοκομείο λοιπόν Χανίων, για να καταλάβετε την κατάστασή μας στη Μαύρη και την Άραχλη, για τα 2 χρόνια χρωστά περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Περίμενε. Θα σας καλωσορίσω και θα σχολιάσετε. Το Παίδων, Αγία Σοφία, ένα μεγάλο παιδευτικό νοσοκομείο, δέχει τώρα τα κοπέλια της Ελλάδας. Για την ίδια διετία χρωστά 1.300. Εμείς είμαστε 11 εκατομμύρια. Στα Χανιά. Το Γεννηματάς, ένα μεγάλο αντικαρκυνικό νοσοκομείο. 1,5 εκατομμύριο για την ίδια περίοδο. Το ΚΑΤ, το Μαρτωλόπου, που χθες πιάσανε 4, 888 χιλιάρικα. Το Θριάσιο, 5.700 για τα 2 χρόνια. Το Αττικόν, 6.900. Εμείς, 11. 11 εκατομμύρια. Και περιμένετε να δείτε τη συνέχεια. Διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλωσορίζω τους καλεσμένους και τους τηλεφωνικούς και τους παριστάμενους που είναι αιρετοί άνθρωποι και νοιάζονται για τα κοινά. Γιώργος Ζαγκαράκης, Δήμαρχος Πλατανιάς. Καλώς ορίσατε. Δεν σας αφήνω να βαριέστε. Δεν έχετε παραπάνω. Γιώργος Τσαπάκος, Δήμαρχος Θεριός. Χίλια καλώς ορίσατε. Στην υγεία των κοροϊδών να πούμε μετά από όλα αυτά. Γιάννης Περάκης, Δήμαρχος Σούδας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Ναι. Μανώλης Κιαμεσίδης, Δήμαρχος Ελευθερίου Βενιζέλου. Γεια σας. Νεκτάριος Ανδρεατάκης, Αντιπρόεδρος ΔΕΙΑΣ. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κυνηγός, ο Δήμαρχος Αγροτηρίου, λείπει. Γι' αυτό δεν είναι εδώ, αλλά έστειλε τον κύριο Ανδρεατάκη από τη ΔΕΙΑ. Είναι λειψιδρία το θέμα. Αλλά δεν μπορώ. Θα πάθω λειψιδρία με αυτά που ακούω και μαθαίνω. Πέφτει η υγεία μας. Λοιπόν, ποια υγεία? Είναι πειραγμένο. Θα χάσουμε και το μυαλό μας εδώ. Τηλεφωνικά είναι ο Χαράλαμπος Δουβιεράκης, διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, με ενημερώνει η αριστεία Μπουζαλή. Γεια σας, κύριε διοικητά. Γεια σας, κυρία Πολύζου, και σε εσάς και στους εκλεκτούς προσκαλεσμένους σας. Δεν ξέρω αν έχουμε και τον συνάδελφό μου, τον Παντελή Γιαΐτη, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή που έκανε ιατρικό ρεπορτάζ. Δεν έχει σήμα το κινητό του. Μόλις βρούμε τον Παντελή να βγει. Θέλω όμως να συνεχίσουμε το διπορικό. Διότι έπιασα εγώ και έβγαλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Γιατί και εκεί είμαστε πρωταγωνιστές. Ο νομός Χανίων, το νοσοκομείο Χανίων, έχει τα περισσότερα χρέη. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Δεν ήταν και ωραίοι όμως. Πάμε στην κάρτα. Νοσηλευτικά ιδρύματα στην Κρήτη. Πάμε στην κάρτα, παιδιά. Λέμε λοιπόν, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Αγίου Γεώργιος, από αρχές 2005. Κάθεστε έτσι. Έως τον Απρίλιο του 10 χρέωσε προμηθευτές ιατρικών αναλώσιμων υλικών 95 εκατομμύρια ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε το ποσό? Θέλω να σας πω λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τα 10.967.263 του 5 και του 6, μας μένουν 79.032.737. Σωστά? Σωστά. 6,2 φορές απάνω, 620,6% αύξηση. Από το 7 μέχρι το 9, δεν υπολογίζω το 10 μέχρι τον Απρίλιο. Επιπλέον χρέη. Τι διάολο. Αρρωσταίναμε όλοι μαζί μαζικά. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην νοσηλευτεί τουλάχιστον 25 μέρες στο νοσοκομείο Τίνκα στη Γάζα. Ρωτώ. Χωρίς να έχουμε, γιατί κάναμε μια μικρή έρευνα, θεαματική αύξηση ασθενών. Που να δικαιολογεί